Ιστορική μέρα για το Δήμο Μαλεβιζίου. Σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση για την ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα της Ανόδου. Ένα έργο που πραγματικά αλλάζει τη φυσιογνωμία, αλλάζει τη φιλοσοφία, αλλάζει τη λειτουργικότητα του μεγαλύτερου οδικού δικτύου του Δήμου μας. Ένα έργο που αγωνιστήκαμε, που δουλέψαμε πάρα πολύ και που δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν δουλεύανε ομαδικά οι συνεργάτες μου, η τεχνική μας υπηρεσία, οι επιβλέποντες μηχανικοί και μια σειρά από μελετητές που δούλεψαν επίπονα και επίμονα όλα αυτά τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση, προϋπολογισμού 800 περίπου χιλιάδων ευρώ. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν οι εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες, για να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις απαραίτητες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των, γενικότερα και των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως κάποιους ανθρώπους που νομίζω ότι συνέβαλαν καταλυτικά στο να μπορέσουμε σήμερα να υπογράφουμε αυτή την εμβληματική. Αυτό το εμβληματικό έργο, τη σύμβαση για αυτό το εμβληματικό έργο για το Δήμο μας. Θα ξεκινήσω από την τεχνική μας υπηρεσία. Από την πρώτη στιγμή συνεργαστήκαμε, νομίζω, αρμονικά, ξεπεράσαμε δυσκολίες, πιστέψαμε στο στόχο και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και να εγκρίνουμε μία μελέτη που νομίζω όμοιά της δεν έχει ξαναυπάρξει στο Δήμο Μαλεβιζίου. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω με την Τέρνα. Η Τέρνα, σε μια στιγμή πολύ δύσκολη για τη μελέτη, ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, ανταποκρίθηκε στην πρόταση που κάναμε να μας βοηθήσει και να συνδράμει στο έργο, πληρώνοντας μια πολύ σημαντική μελέτη, τη μελέτη την υδραυλική, την αντιπλημμυρική μελέτη της Ελευθερίου Βενιζέλου. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε μια μελέτη που πάνω σε αυτή βασίστηκε όλη η ανάπλαση, περίπου μήκους περίπου 2,5 χιλιόμετρων και που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για σύμβαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους αιρετούς, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γαζίου και όλη τη Δημοτική Ομάδα, αλλά και την αντιπολίτευση, γιατί με τις παρατηρήσεις τους, με τους προβληματισμούς και με τον γόνιμο διάλογο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, καταφέρνουμε σήμερα να υπογράφουμε τη σύμβαση. Οπότε, να μας πείτε στο ύψος της Ανόδου τι ακριβώς θα γίνει. Θα σας πω, αφού πρώτα βέβαια ευχαριστήσω και τους δημότες, γιατί συμμετείχαν σε μια διαρκή διαβούλευση και που και αυτοί, με τις παρεμβάσεις τους, κατάφεραν και μας βοήθησαν να αλλάξουμε σημαντικά κομμάτια του έργου και να τα βελτιώσουμε προς το καλύτερο. Το έργο αφορά τον κόμβο της περιοχής που κυρίως αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των οδηγών σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Επίσης, έχουμε περιλαμβάνει την υπογειοποίηση όλων των δικτύων και του ΔΔΕ αλλά και των υπολείπων εταιριών που καταλαμβάνουν κατάστρωμα του οδικού δικτύου. Αστικό εξοπλισμό, νέο αστικό εξοπλισμό, υπογειοποιημένους κάδους απορριμμάτων, φύτευση, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και ένα νέο φωτισμό που αλλάζει πραγματικά τις συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή. Ουσιαστικά, με αυτό το έργο ξεκινάει η ανάπλαση Ελευθερίου Βενιζέλου. Να θυμίσω ότι ο διεθνής διαγωνισμός είναι στον αέρα, που αφορά στα υπόλοιπα χιλιόμετρα του συγκεκριμένου έργου, στο υπόλοιπο 1,5 χιλιόμετρο. Από τον Ξηροπόταμο μέχρι και το σημείο που σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση. Και επίσης είναι στον αέρα το πρώτο τμήμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Ελευθερίου Βενιζέλου, των πρώτων 900 μέτρων, και αυτό είμαστε στη φάση του προσωρινού αναδόχου και προχωράμε στα επόμενα βήματα του διαγωνισμού. Ένας σχεδιασμός που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ένας σχεδιασμός που θα βρει το Μαλεβίζι και τον Δήμο μας τα επόμενα χρόνια να απολαμβάνει μια εμβληματική ανάπλαση που θεωρώ ότι όμοιά της δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οπουδήποτε αλλού. Και γι' αυτό, όπως σας είπα και πριν, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου, στους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, στην τεχνική μας υπηρεσία, στους αιρετούς, στην Τέρνα ξανά και βεβαίως να πούμε και ένα ευχαριστώ στο χρηματοδότη αυτού του έργου,
που είναι ο Αδμιέ, η Αριάδνη, τα ανταποδοτικά, η συμφωνία, η ιστορική συμφωνία που κλείσαμε στην αρχή της θητείας μας από τον Αδμιέ, αποδίδει καρπούς. Και σήμερα αυτούς τους καρπούς τους απολαμβάνουμε με μία σύμβαση ιστορική για το Δήμο μας. Το κατασκευαστικό κομμάτι ποιος θα το φτιάξει και πότε θα έχει ολοκληρωθεί η τέρνα θα κάνει και το κατασκευαστικό. Όχι, το κατασκευαστικό κομμάτι μετά από την διαδικασία που προβλέπεται με όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς της δωρεάς, το έχει αναλάβει η εταιρεία Λιδάκης Construction. Ευχαριστώ την εταιρεία Τέρνα και τον τεχνικό διευθυντή ενεργειακών έργων της Τέρνα, τον κύριο Γιάννη Στεφανάτο, για την καθοριστική του συμβολή στο έργο της ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου.